Αγγλία, Γούλπιτ, 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Την εποχή εκείνη ήταν πολύ σύνηθε οι χωρικοί να δέχονται επίθεση από λύκου, ενώ βρίσκονταν στα χωράφια του. Έτσι, έσκαβαν μεγάλου λάκου και του σκέπαζαν με φύλλα και κλαδιά, και οι λύκοι παγιδεύονταν μέσα. Γούλφ σημαίνει λύκο και πιτ λάκο, εξού και το Γούλπιτ. Σύμφωνα με κάποιε πηγέ, το περιστατικό συνέβη κατά την βασιλεία του Στεφάνου, δηλαδή ανάμεσα από το 1135 και το 1154. Μέσα σε μία από αυτές τις λυκοπαγίδες, λοιπόν, βρέθηκαν δύο παιδιά με πολύ περίεργη εμφάνιση, ενώ σύμφωνα με άλλη εκδοχή, τα παιδιά βρέθηκαν σε μία σπηλιά στο Σάφολκ, μια περιοχή κοντά στο Γούλπιτ. Τα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, είχαν πράσινο δέρμα και μιλούσαν μια άγνωστη γλώσσα. Φορούσαν ρούχα φτιαγμένα από ένα πολύ περίεργο υλικό, σαν να ήταν πλεγμένα από μαλακό χορτάρι. Τα μάτια τους είχαν ένα περίεργο γκριζοπράσινο χρώμα. Έδειχναν τρομαγμένα και σοκαρισμένα. Οι χωρικοί τα μετέφεραν στο χωριό και προσπαθούσαν χωρίς αποτέλεσμα να συνεννοηθούν μαζί τους. Τους προσέφεραν φαγητό καθώς φαινόντουσαν πολύ αδύναμα και ταλαιπωρημένα, αλλά αυτά αρνούνταν να φάνε το οτιδήποτε. Για πολλές μέρες δεν έφαγαν τίποτα, αλλά κάποια στιγμή κάποιος τους προσέφερε φασόλια και τα παιδιά τα καταβρόχθησαν. Η ιστορία λέει ότι τα παιδιά έζησαν τρώγοντας μόνο φασόλια για μήνες. Το πράσινο χρώμα του δέρματός τους άρχισε να φεύγει, ενώ σταδιακά άρχισαν να μαθαίνουν τη γλώσσα. Το αγόρι όμως αρρώστησε και παρά τις προσπάθειες και τη φροντίδα των χωρικών, τελικά πέθανε. Το κορίτσι άρχισε να δοκιμάζει και άλλες τροφές, ψωμί, φρούτα και λαχανικά, και μετά από μήνες το δέρμα της πήρε ένα τελείως φυσιολογικό χρώμα. Μία οικογένεια ανέλαβε την ανατροφή της και όταν η μικρή έμαθε πια τη γλώσσα, άρχισε να εξιστορεί τι ακριβώς του συνέβη. Το κορίτσι είπε ότι αυτή και ο αδερφός της προέρχονταν από τη χώρα του Αγίου Μαρτίνου, όπου επικρατεί μόνιμα λυκόφος. Οι χωρικοί δεν είχαν ξανακούσει ποτέ αυτό το μέρος. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, οι άνθρωποι εκεί ζουν κυρίως κάτω από τη γη, το δέρμα τους είναι πράσινο και τρώνε ρίζες και λαχανικά που δεν υπάρχουν εδώ. Είπε ότι ενώ στη χώρα της δεν υπήρχε ήλιος, ήξερε ότι πέρα από ένα τεράστιο ποτάμι υπήρχε μια φωτεινή γη, την οποία όμως η ίδια δεν είχε επισκεφτεί ποτέ. Αυτή και ο αδελφός της λοιπόν, ενώ φρόντιζαν το κοπάδι του πατέρα τους, είδαν μια σπηλιά και μπήκαν μέσα από περιέργεια. Περιπλανήθηκαν για αρκετή ώρα στο σκοτάδι και τότε άρχισαν να ακούν καμπάνες, όπως είπε. Ο ήχος ήταν τόσο δυνατός που τους έκανε να τα χάσουν, αποπροσανατολίστηκαν και μετά από ώρα είδαν ένα φως. Το ακολούθησαν και βγήκαν έξω και τότε ήταν που τους βρήκαν οι χωρικοί. Τα χρόνια πέρασαν και το κορίτσι μεγάλωσε και της έδωσαν το όνομα Άγνες. Κάποια στιγμή μάλιστα παντρεύτηκε τον Ρίτσαρντ Μπαρ, έναν ευγενή της περιοχής, και απέκτησαν και παιδιά. Η ιστορία αυτή καταγράφηκε από δύο χρονογράφους και μοναχούς του 12ου αιώνα, τον Ραλφ του Κόγκεσταλ και τον Βίλιαμ του Νιούμπεργκ. Η εκδοχή του Βίλιαμ θεωρείται και πιο πιθανή, καθώς όπως λέει και ο ίδιος στο έργο του Historia Rerum Anglicarum, το οποίο γράφτηκε το 1189, άκουσε την ιστορία από ανθρώπους που έζησαν το γεγονός και συγκεκριμένα και από τον Σερ Ρίτσαρντ Ντεκάλ του Wykes, με τον οποίο έζησαν τα παιδιά για καιρό. Ποια ήταν λοιπόν αυτά τα παιδιά και από πού ήρθαν? Πολλοί προσπάθησαν να δώσουν μία εξήγηση. Κάποιοι είπαν ότι το πράσινο χρώμα των παιδιών ίσως ήταν αποτέλεσμα μιας ασθένειας που είναι γνωστή ως χλώρωση, από την ελληνική λέξη χλωρής, που σημαίνει πρασινοκίτρινο. Πρόκειται για την υποχρωμική αναιμία, μια κατάσταση που προκαλείται από κακή διατροφή και προκαλεί και αυτό το πρασίνισμα του δέρματος. Αυτό θα εξηγούσε και το γεγονός ότι όσο περνούσε ο καιρός και το κορίτσι άρχισε να τρέφεται σωστά, το χρώμα της επανήλθε στο φυσιολογικό. Ίσως τα παιδιά να ήταν από κάποια κοντινή περιοχή και για πολύ καιρό δεν τρέφονταν σωστά. Όμως αυτό δεν εξηγεί το γεγονός ότι μιλούσαν μια τελείως άγνωστη γλώσσα ή όλα όσα διηγήθηκε το κορίτσι. Αν δεχτούμε την εκδοχή του Ραλφ του Κόγκεσταλ όμως, το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα αργότερα, κατά τη βασιλεία του Ερίκου του Δεύτερου, ο οποίος ήταν στο θρόνο από το 1154 έως το 1189. Κατά τον ερευνητή Πολ Χάρις λοιπόν και σύμφωνα με ένα άρθρο του 1998, υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να ήρθαν από την περιοχή της Φλάνδρας και συγκεκριμένα από το Σεντ Μάρτιν. Οι μετανάστες από τη Φλάνδρα εκδιώχθηκαν από τον βασιλιά Ερίκο και αρκετοί σκοτώθηκαν. Ίσως λοιπόν τα παιδιά με τους γονείς τους να είχαν βρει καταφύγιο στο κοντινό δάσος του Θέτφορντ και λόγω της πυκνής βλάστησης το κορίτσι να θυμόταν ότι δεν υπήρχε ήλιος.
ή να είχαν καταφύγει σε κάποιο από τα ορυχεία της περιοχής. Η γλώσσα που μιλούσαν ίσως τους φάνηκε άγνωστη και είναι φυσικό να φορούσαν περίεργα ρούχα, αν είχε συμβεί έτσι. Πολλοί όμως αντέκρουσαν τη θεωρία αυτή, λέγοντας ότι τα φλαμανδικά ήταν γνωστά εκείνη την εποχή και υπήρχαν μάλιστα πολλοί που μιλούσαν και τις δύο γλώσσες. Και φυσικά πάλι το πράσινο χρώμα των παιδιών δεν μπορεί να εξηγηθεί. Πολλοί είναι όμως και αυτοί που πρότειναν άλλες θεωρίες. Ο Ρόμπερτ Μπάρτον, στο βιβλίο του «Η Ανατομία της Μελαγχολίας» του 1621, υποστηρίζει ότι τα παιδιά ήρθαν από τον ουρανό, ήταν με άλλα λόγια εξωγήινης προέλευσης. Ο συγγραφέας Ντάνκαν Λούναν, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα στο βιβλίο του «Τα παιδιά του ουρανού» του 2012, υποστηρίζει τη θεωρία ότι τα παιδιά είχαν με κάποιο τρόπο μεταφερθεί στον πλανήτη μας από κάποιον άλλον πλανήτη, ο οποίος βρίσκεται σε ταυτόχρονη τροχιά με τη Γη, γύρω από τον ήλιο και δεν είναι ορατό σε εμάς. Ο πλανήτης αυτός δεν περιστρέφεται όπως η Γη, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι του να ζουν σε μια ζώνη του λυκόφωτος ανάμεσα στην καυτή φωτεινή πλευρά και την παγωμένη σκοτεινή. Και υπάρχει και η εκδοχή τα παιδιά με κάποιον τρόπο να ήρθαν από κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν. Υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που λέγεται ότι ήρθαν από αλλού. Ό,τι εικάζεται ότι συνέβη και με τον άνθρωπο από το Τάουρετ, όπως είδαμε σε άλλο βίντεό μου. Γι' αυτό και τα παιδιά μιλούσαν μια άγνωστη γλώσσα, είχαν περίεργες διατροφικές συνήθειες και πράσινο χρώμα, γιατί ήταν από αλλού. Παρόμοιες καταγραφές υπάρχουν στη λεωγραφία πολλών λαών. Στην Καταλωνία υπάρχει μια παραλλαγή της ιστορίας, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά βρέθηκαν από βοσκούς και το αγοράκι δεν πέθανε. Όσον αφορά συγκεκριμένα το πράσινο χρώμα του δέρματος των παιδιών, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Κέλτικη και όχι μόνο μυθολογία, τα ξωτικά ήταν πράσινα, ζούσαν στα δάση ή σε σπηλιές, τρώγοντας μόνο καρπούς και φρούτα. Επίσης, τα φασόλια, με τα οποία τα πράσινα παιδιά είχαν αιμονή και ήταν η μοναδική τροφή που κατανάλωναν για μήνες, κατά τους Κέλτες πάλι, ήταν το φαγητό των νεκρών και των φαντασμάτων. Στην ίδια υποοικογένεια φυτών με τα φασόλια, στα ψυχανθή, ανήκουν και τα κουκιά. Ας θυμηθούμε λίγο το «κιάμον απέχου», δηλαδή το απέφευγε τα κουκιά του Πυθαγόρα, ο οποίος προέτρεπε τους μαθητές του να αποφεύγουν την κατανάλωσή τους. Ο Ηρόδοτος έγραψε ότι η πεποίθηση αυτή είχε τις ρίζες της στους Αιγύπτιους ιερείς, οι οποίοι θεωρούσαν το φυτό ακάθαρτο. Και φυσικά, ας θυμηθούμε και το γνωστό σε όλους παραμύθι, ο Τζακ και η Φασολιά, στο οποίο ο μικρός Τζακ, με την βοήθεια των μαγικών φασολιών, μεταφέρεται αλλού, σε μια χώρα που ζούσαν άνθρωποι πολύ μεγαλύτεροι από αυτόν, σε μια χώρα γιγάντων. Το πιο πιθανό είναι να μην μάθουμε ποτέ αν η ιστορία αυτή είναι αληθινή. Αν δεχτούμε ότι όλα αυτά όντως συνέβησαν και αφού το κορίτσι, η Άγνες όπως ονομάστηκε, έκανε παιδιά, ίσως κάπου στον κόσμο υπάρχουν οι απόγονοί της, οι οποίοι δεν γνωρίζουν σίγουρα ότι είναι οι απόγονοι ενός πράσινου παιδιού, ξωτικού ή εξωγήινου.